Ολοκληρώσαμε. Θες να κλείσουμε μαζί το τέταρτο μέρος με μια σύνδεση που έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία παιδιών στο Γέλ Χερσονήσου, λιμένος Χερσονήσου, καθώς προχώρησαν στην έκδοση σε ένα ενός ημερολογίου με ομορφιές του νησιού που όσο το ξεφυλίζει κάποιος ανακαλύπτει ξεχωριστά τοπία και ένα ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Βλέπουμε, να πάρουμε μια γεύση. Είναι μια πρωτοβουλία εκεί των μαθητών με τη θερμή υποστήριξη και του Δήμου και της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου και του Προέδρου της, του κυρίου Μιλάκη. Εμείς φιλοξενούμε τον κύριο Χριστόφορο Μπάτσο, είναι διευθυντής του ΓΕΛ Χερσονήσου, τον οποίο θέλω να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω και να του πω και ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς πίσω από αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες κρύβονται και δραστήριοι εκπαιδευτικοί. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα μπράβο θα έλεγα ότι είναι καταρχήν στα παιδιά. Αυτά είναι που είχαν την αρχική ιδέα, μιας και από ό,τι ξέρετε από φέτος το Υπουργείο έχει επιτρέψει μετά από 2 χρόνια που βρίσκονται τα παιδιά σε όλη αυτή την κατάσταση της καραντίνας να πραγματοποιήσουν τις εκδρομές τους, και μετά από συζήτηση που κάναμε μαζί τους τέλος πάντων για το τι θα μπορούσαν και πώς θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν αν κάποια στιγμή κάναν τις εκπαιδευτικές εκδρομές, φυσικά αφού φτάσαμε σε ένα σημείο και συζητήσαμε αρκετά ότι είναι αδύνατο να κάνουν χωροϊσπερίδες ή οτιδήποτε άλλο με βάση την σημερινή επιδημιολογική εικόνα, τα παιδιά ήρθαν και πρότειναν τη δημιουργία ενός ημερολογίου. Φυσικά και τους την υιοθετήσαμε την άποψή τους και την προσπάθειά τους αυτό που θέλαν να κάνουν, και με μια συνεργασία με το Δήμο και κυρίως με τον κύριο Μιλάκη, ο οποίος τους πρόσφερε αμέριστα τη συμπαράσταση, την οικονομική και την ηθική στα παιδιά, τα παιδιά μπήκαν στη δικασία να ψάξουν, να βρουν φωτογραφίες. Τους βοήθησαν και οι συνάδελφοι και για να επιλέξουν τα κείμενα, αλλά και τις φωτογραφίες. Έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος ασχολείται εραστικά με τη φωτογραφία. Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι δικές του. Τις πρόσφερε λοιπόν στα παιδιά, τα παιδιά επέλεξαν και φτάσαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει βέβαια, θα πρέπει να πω ότι έχει και ένα εκπαιδευτικό ρόλο λίγο πολύ στην περιοχή μας εκεί πέρα όλη αυτή η προσπάθεια. Στην λογική ότι τα παιδιά, μην ξεχνάτε, ζουν στην πιο τουριστική ίσως περιοχή της Ελλάδας. Σωστά, σωστά. Όπου για 6 μήνες θα σκεφτείτε ότι σφίζει από ζωή και για 6 μήνες ζουν σε μια πόλη φάντασμα. Για αυτούς λοιπόν το να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία όπου αναγκάστηκαν να ψάξουν για φωτογραφίες για να στολίσουν 12 μήνες από το νησί τους, μπήκαν και στη διαδικασία να καταλάβουν επιτέλους ότι, ξέρεις κάτι, το νησί μας είναι όμορφο κάθε εποχή του χρόνου και κάθε μήνα, άσχετα το αν υπάρχουν τουρίστες ή όχι. Γι' αυτά ήταν μια μεγάλη ανακάλυψη, πέρα από την ομαδική δουλειά που κάνανε και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι και το ότι πήγαν στους γονείς τους για να βρουν μαντινάδες, για να στολίσουν τις φωτογραφίες τους και ούτω καθεξής, ήταν μια διαδικασία που τους οδήγησε στο να δουν τι είναι περίπου το νησί τους, πέρα από όλη αυτή τη βιτρίνα του τουρισμού που είναι ζουν 6 μήνες κάθε χρόνο. Είναι μια άτυπη εξωσχολική δραστηριότητα που τόσο πολύ έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά γενικά στην Ελλάδα του 2021. Δεν συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Βέβαια τα παιδιά κάνουν διάφορες δράσεις στο σχολείο μας, δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά για αυτήν ήταν και για μας κάτι αποκαλυπτικό. Γιατί ακόμα και η επιλογή των φωτογραφιών και το πού βάλαν την κάθε φωτογραφία σε κάθε μήνα έχει τη σημασιολογία του. Δηλαδή αν δείτε το Νοέμβρη, ας πούμε, τη φωτογραφία του Νοέμβρη παρουσιάζει, ας πούμε, ένα στενάκι της Χερσονήσου το οποίο είναι μόνο του, χωρίς κανέναν άνθρωπο και το καθεξής. Έχει το νόημα ότι, ξέρεις κάτι, είναι η εποχή όπου έχουν φύγει οι τουρίστες και υπάρχει αυτή η μοναξιά, τέλος πάντων, μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή όλα αυτά που ψάξανε και βρήκανε, είχαν μέσα τους ένα κομμάτι σημαντικό. Κύριε Διευθυντά, μας είπατε ότι για το πώς βιώνουν αυτή την κατάσταση. Μας είπατε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις. Είστε ένα δραστήριο σχολείο. Ναι. Εδώ είμαστε μέσα την εκπομπή να τα προβάλλουμε, να έχουμε αυτή την όμορφη επαφή και την όμορφη επικοινωνία. Είναι υποχρέωσή μας, αυτό έχω να πω εγώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κυρίως ευχαριστούμε και το Δήμο Χερσονήσου, βέβαια, που βοήθησε όλη αυτή τοπική την προσπάθεια αυτοδίκηση και στήριξε αυτή τη βοήθεια των παιδιών.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα κλείσουμε με Λάρη.